Λοιπόν, μια πρώτη πρόβλεψη. Αντικειμενικά το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Αλλά ένα παιχνίδι Ολυμπιακού ΑΕΚ δεν υπάρχουν φαβορί και νομίζω ότι θα γίνει ένα σημαντικό παιχνίδι σήμερα. Ωραία. Το μάτς ξεκίνησε λοιπόν με την ΑΕΚ να είναι στην επίθεση. Παπα-Νικολάου, Τόμψον, Ορκοφίκης, Άντερσον και Νέμεθ στην πρώτη επιλογή του Κώστα Φλεβαράκη. Με τον Παπα-Νικολάου να δίνει στον Τόμψον και από εκεί στον Περικλή, Ορκοφίκη, το τρίποντο του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Και 52 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Το σκορ είναι 13-11. Η μάχη καλά κρατεί. Χάσατε ένα καλάθι του Παπα-Νικολάου. Ήταν άστοχο. Ο Γκρίρ όμως θα δώσει την μπάλα ξανά στον Βασιλόπουλο. Σηκώνεται ο Βασιλόπουλος. Ο Παπα-Νικολάου κερδίζει το rebound και προϋποθέσει ευνηδιαστού για την ΑΕΚ που ανακόπτεται από το φάουλ του Νίκολα Βούησης. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς σε λίγο στο παιχνίδι. Βλέπουμε ξανά το φάουλ του Βούησης πάνω στον Παπα-Νικολάου. Παίρνει τη θέση του Γκρίρ ο Παπαλουκάς, ενώ περνάει και ο Κυριακόπουλος. Αποχώρησε ο Τόμψον και άλλο καρκασικό της ΑΕΚ. Υποδείς του Παπαλουκά αντικανονικά να πάει προς το low post. Το σκορ είναι 17-11. Μπορούμε λοιπόν να πάμε ξανά στο ΆΚΑ να δείτε τι γίνεται στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πιο πιεστικός. Ωραία, πάμε ξανά στο ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός Πανθηναϊκός. Oh,
μόλις ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο κλειστό του Sporting. Δύο βολές από το Χατζή, 22-23. Με τον Βούισιτς Ολυμπιακός στην επίθεση θα πάρει την μπάλα η ΑΕΚ. Έχει ο Χατζής την κατοχή, αφήνει για τον Κυριακόπουλο. Και η ΑΕΚ που προηγήθηκε ακόμα και με 6 πόντους στην πρώτη περίοδο είναι τώρα στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός έδειξε να επιβάλλει τον ρυθμό του στο δεύτερο μισό της πρώτης περίοδου. Η Ανάπαυλα κράτησε περισσότερο και τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος απέναντι στον Κρίρ. Πάλι ο Χατζής στη γωνία. Κλείνει ο Βούισιτς. Κυριακόπουλος δεν σου μπροστά από τον Κρίρ. Θέλει να πασάρει στον Μπράιντ. Ωραία πάσα. Εδώ αλλάζουν ωραία επέκταση σάκι. Και ο Καπούτος σκοράρει με για 3-27-25. Έκανε πολύ, πολύ καλό rotation. Η ΑΕΚ γύρισε την μπάλα. Έκανε μια άριστη επίθεση και έδωσε ένα πολύ καλό σουτ στον Διακόπουλο. Παπαλουκάς για τον Ολυμπιακό. Αλπερίν και Πρίντεζης. Βούισιτς μπροστά από τον Μπράιαν. Για τον Γκρίρ. Σκρινάρει ο Βούισιτς. Ατσουτάρει για 3 ο Γκρίρ. Η μπάλα δεν βρίσκει κάτω. Καλάθη και η επίθεση είναι για την ΑΕΚ. Διακόπουλος. Στον Χατζή. Χατζής για 3 αμέσως. 30-25 με 2 στα 2 τρίποντα. Η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα 5 πόντων, ένα από τον Ταπούτο και ένα από τον Νίκο Χατζή. Παπαλουκάς για τον Πρίντεζη. Αλπερίν με τον Ταπούτο να τον επιτηρήσει. Στάρει για 3 ο Αλπερίν. Ζητάει φάουλ, δεν δίνεται η μπάλα στον Ταπούτο. Εκκληδιασμός για την ΑΕΚ. Χάνει όμως ο Ταπούτο στο βηματισμό του και χάνει και την ευκαιρία η ΑΕΚ να πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Ο Χαλπερίν που ακόμη διαμαρτύρεται στον Παπαδημητρίου. Πάντως εδώ έχουμε time out από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, καθώς ο Ολυμπιακός είναι πίσω με 5. 30-25. Επιστροφή σε λίγο στα Πατήσια. Ανάμεσα σε Βούισιτς και Μπουρούσι να αλλάξει και από εκεί πέρα στην άμυνα πίεση στον Τόμψον σε όλη τη διάρκεια και από εκεί πέρα στα pick and roll που γίνονται να μην δίνεται ο χώρο στον Τόμψον ούτε να στάρει αλλά ούτε να δημιουργεί γιατί μπορεί να, και να σουτάρει και να δώσει assist ο Αμερικανός της ΑΕΚ. Αυτό επισήμανε και ο Απόστολος πριν τις προσπάθειες του Τόμψον που με τις διεδύσεις του δημιουργεί προβλήματα στον Ολυμπιακό, έτσι. Εκείνο το οποίο βλέπουμε συνέχεια είναι ότι ο Τόμψον προσπαθεί να περάσει. Τώρα πιέζεται από τον Μιλόσεβιτς αυτές τις εντολές έδωσε ο Γιαννάκης να μην μπαίνει στο καλάθι γιατί έδωσε 2 με 3 εύκολα καλάθια. Και έχει και καλό